έκαναν υπομονησία τον ερχομό του καλοκαιριού. Η φύση είναι ακόμα στις δόξες της και η επανάσταση στο Μοριά καλά κρατεί. Και εδώ στα Τζουμέρκα όμως κάτι γίνεται. Εδώ στο μοναστήρι του Αγιώργη ο ηγού είναι ο Καραϊσκάκης και τον ακολουθούν ο Βότσαρης, ο Μπακόλας, ο Κουτελίδας και οι οπλαρχηγοί των Αγράφων και του Ξηρόμερου. Μπαίνουν στην εκκλησία και κλείνουν την πόρτα πίσω τους, ενώ τα παλικάρια τους μένουν στην αυλή, κοιτάζοντας με περιέργεια ένα γύρο, προσπαθώντας να μαντέψουν το τι γίνεται εκεί μέσα. Ξαφνικά η πόρτα της εκκλησίας στέκεται στη μέση της αυλής, σηκώνει ψηλά τη σημαία και με δυνατή φωνή λέει τούτα τα λόγια. Καπετάνε, παλικάρια μου, παλικάρια των Τζουμέρκων και των Αγράφων. Χρόνια τώρα ο Τούρκος μας πατάει στο Τζουμέρκο. Καιρός να πάρουμε τη δευτεριά μας. Πρέπει να ξεσηκωθούμε. Ας ορκιστούμε τώρα ελευθερία ή θάνατος. Και τώρα, ούμενε, ρόγισε του τα τάρματα. Και θάρρος να αγωνιστούν ηρωικά, τη λευτεριά να φέρουν, να ανασταθεί ο τόπος μας, χαρά για να γεμίσει. Αυτά τα λόγια είπε ο Γέροντας και ξέσπασε σε κλάμα. Και ο Καραϊσκάκης σαν σταυραϊτός πετιέται και στο καπαναριό ανεβαίνει. Κυψώνει εκεί το λάβαρο της Επανάστασης. Η καμπάνα σκορπάει με τον ήχο της το χαρμόσενο αυτό μήνυμα στις ράχες και στις λαγκαδιές των γύρω βουνών, ξυπνώντας από το βαθύ του σύπνου τους σκλαβωμένους. Μόνο που έπρεπε να περιμένουν 60 ολόκληρα χρόνια για να απολαύσουν τον καρπό του αγώνα τους, τη λευτεριά τους.